καλημερίζοντας το κύριο Ράιτ στο Υπουργείο, είναι να πω ότι αν αντιλαμβάνεται ότι η Ελλάδα είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία με νόμους που θα πρέπει να σέβεται και δεν είναι Ελτοράντο ή καμιά μπανανία. Αν το αποδεχθεί αυτό, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Μάλιστα. Επειδή βάσει των νόμων λέτε. Φοβάμαι ότι θα είναι πολύ σύντομη η συζήτηση έτσι όπως το λέτε. Η κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, θα πήγαινε σε μια αναδιαπραγμάτευση, συνολική αναδιαπραγμάτευση με την εταιρεία. Συμβάσεων κτλ. Δεν είναι κάτι που το αποκλείουμε. Τους εργαζόμενους θα τους δείτε, κύριε Υπουργέ. Έχετε κλείσει κάποιο ραντεβού, το ζητάτε. Παρόλο ότι δεν έχει κατατεθεί κάποιο επίσημο αίτημα, τους έχουμε δει πάρα πολλές φορές τους εργαζόμενους. Μόνο που οι εργαζόμενοι και κυρίως όχι οι εργαζόμενοι, η συνδικαλιστική τους ηγεσία πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να εκπροσωπούν τους εργαζόμενους και όχι άλλους. Είναι πολιτικά υποκινούμενοι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εμένα η εμπειρία μου από τις συζητήσεις μαζί, τουλάχιστον για κάποιους από αυτούς, θεωρώ ότι έχουν χάσει λίγο, να το πω έτσι, την ταξική του συνείδηση. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Είστε καλά. Καλημέρα. Θα τα πούμε και μετά τη συνάντηση. Πάμε τώρα και στην άλλη πλευρά στους εργαζόμενους με τον συνάδελφό μας, τον Δημήτρη Τολάπα, που έχει κοντά του τον πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων στα Μεταλλεία Χαλκιδικής, τον κύριο Χατζή. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, κύριε Χατζή. Και Γιώργο. Καλημέρα, Βασίλη. Τον ακούσατε τον Υπουργό, κύριε Χατζή, έτσι. Δημήτρη. Βεβαίως, τον άκουσα. Μάλιστα. Καταρχήν, ένας δίθεν αριστερός υπουργός πρέπει να ξέρει ότι ταξικοί αγώνες γίνονται από τους εργαζομένους όπως ήμασταν απ' έξω από το Υπουργείο του τότε και στου κυρίου Λαφαζάνη και στου κυρίου Τσιρόνη και δεν είχαν καν την ευεξία να κατεβούν κάτω να δουν τους εργαζομένους. Οπότε, αν δεν ανασκευάσει, τουλάχιστον να λέει για τα σωματεία εργαζομένων ότι είναι τα υποκινούμενοι. Κάποιοι, τα δεν σωματεία, είπε για όλους. Πάντα για και πάντα. Λέει. Έστω κάποιος. Δεν υπάρχει καμία τέτοια. Αν αυτός έμαθε στα χρόνια του να υποκινείται, μπράβο του. Εμείς δεν μάθαμε. Τώρα σε μετοπική δεν θα τον το θέμα είναι ρε παιδιά, καμία να τα βρούμε με την εταιρεία να μπορεί να συνεχίσει η επένδυση. Μισό λεπτό. Να πλακωνόμαστε με τον Υπουργό είναι εύκολο. Να δούμε κάτι. Οι εργαζόμενοι από τη δική του πλευρά, οι οποίοι προφανώς υπερασπίζονται τις δουλειές τους και λογικό είναι. Δεν ενδιαφέρονται όμως. Κάτοικοι εργαζόμενοι, παρακαλώ. Κάτοικοι εργαζόμενοι. Κάτοικοι εργαζόμενοι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί εμείς είμαστε κάτοικοι. Ναι, παρακαλώ, βεβαίως, προφανώς. Και οι άλλοι και εσείς και όλοι. Λοιπόν, ταυτόχρονα δεν ενδιαφέρονται, γιατί τίθεται και από την ανάποδη πλευρά το ερώτημα. Εντάξει, ρε παιδιά, προφανώς και οι δουλειές, καμία συζήτηση και η ανάπτυξη της περιοχής, και εκεί καμία συζήτηση. Αλλά ταυτόχρονα και εσάς τους εργαζομένους και κατοίκους στην περιοχή. Δεν σας ενδιαφέρει να ζείτε σε μια περιοχή που είναι ανθρώπινες συνθήκες και σε μια δουλειά που θα είναι επίσης ανθρώπινες συνθήκες και να μην είναι όλα λίγο στον αέρα. Γιατί αυτή είναι η κατηγορία. Αυτό ότι... ακριβώς λέμε εμείς. Ναι. Εμείς ζούμε εκεί. Ο κύριος Σκουρλέτης δεν ξέρει καν που είναι ούτε οι Σκουριές ούτε τίποτα. Ναι. Ακούει την Κατερίνα την Ικλέζη, τοπική βουλευτή, και τον Γιώργο τον Ζουμπά. Να έρθει να το δει με τα μάτια του, γιατί εμείς δεν έχουμε τρία κεφάλια και 12 χέρια. Έχουμε οικογένειες, έχουμε παιδάκια, και αν μη τι άλλο, δεν πρέπει να είμαστε χαζοί να θέλουμε να καταστρέψουμε την περιοχή μας. Από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου δουλεύουν τα μεταλλεία. Ας το είπε και ο κύριος Σκουρλέτης. Χιλιετίες δουλεύουν. Δηλαδή, γιατί δεν έχει καταστραφεί τότε με καμία τεχνολογία και με καμία μέθοδο και τώρα να γίνει. Εμείς το ζούμε καθημερινά. Δεν υπάρχει επομένως, κανένα πρόβλημα Χατζή, τι παίζεται και τώρα, να αφήσουν την καραμέλα αυτή. Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Κατά τη δικιά σας εκτίμηση τι είναι. Πολιτική σύγκρουση. Η δικιά μου δεν είναι εκτίμηση. Είναι πραγματικότητα. Δηλαδή. Ακούει, έχει εγκλωβιστεί η κυβέρνηση σε μια τοπική βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την Κατερίνα την Ιγκλέζη, και τον Γιώργο τον Ζουμπά, τον Δήμαρχο Αριστοτέλη. Οι οποίοι δεν έχουν λόγο πολιτικής ύπαρξης και έχουν μόνο τα μεταλλεία. Ας καλά, τώρα η κυβέρνηση δεν κρίνει με τόσο μικροκομματικά και μικροπολιτικά κριτήρια, κύριε Χατζή. Δεν φαντάζομαι αυτό. Με τόσο για 2.000-2.500 εργαζόμενους. Μήπως το μικραίνετε το θέμα. Δεν τους νοιάζει. Όχι, δεν το μικραίνουμε. Πουλήσαν τα πάντα. Πουλήσαν τα πάντα. Αεροδρόμια, λιμάνια, οτιδήποτε, τα ΙΠΕΔ. Αλλά στις Σκουριές, επειδή υπάρχει εκεί η πελατειακή τους, η κομματική τους πελατεία, γι' αυτό το λόγο κάνουν αυτό. Ας έρθουν πάνω και ας αναρωτηθεί είναι ο ελληνικός λαός. Είναι πολύ κοντόφθαλμο, κύριε Χατζή, αυτό που λέτε. Πάντως, κύριε Χατζή, η κυβέρνηση έχει να χάσει από αυτό πολλαπλώς. Και από το σήμα που δίνει στους ψηφίους ελληνικούς και παντού. Ο ελληνικός λαός έχει να χάσει. 50 εκατομμύρια ευρώ πληρώνουν οι εργαζόμενοι και εργοδότες στο κράτος για τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν μπορεί ο ελληνικός λαός. 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο πληρώνουμε εμείς και η εταιρεία στο ΟΗΚΑ. Αυτά εδώ τα λεφτά, γιατί να τα πληρώσει και παραπάνω ο ελληνικός λαός. Και τότε εμείς εσείς, οι εργαζόμενοι. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Χατζή. Κατανοητό είναι αυτό που λέτε. Παρακαλώ. Γιατί υπάρχει και έχει δημιουργηθεί ένα τόσο μεγάλο κίνημα από άλλους κατοίκους στην περιοχή που διαμαρτύρονται,
που θεωρούν ότι μολύνεται πολύ ερώτηση. Το περιβάλλον κτλ. Τι είναι και αυτοί, υποκινούμενοι είναι και αυτοί. Να μην είναι κανείς υποκινούμενος στο Βόλερο. Έτσι, ναι. Ζητάω να πάρετε το τελευταίο δελτίο τύπου της αστυνομίας που έκανε 69 συλλήψεις αλλοδαπών, ούτε καν Ελλήνων που ήρθαν δήθεν και διαδήλωναν και λέγανε ότι είναι κάτοικοι. Προκαλώ τον Υπουργό να πάρει το δελτίο τύπου της αστυνομίας να δει ότι 69 άνθρωποι που θα ήθελαν. Πάντως κύριε Χατζή, και εσείς οφείλετε να πείτε. Έχετε ζητήσει ρε παιδί μου, Δημήτρη, πολιτικά αυτό εκφράστηκε και κοινωνικά εκφράστηκε. Δηλαδή γίνανε τοπικές εκλογές και κέρδισε εκείνη η πλευρά. Εντάξει. Εννοώ. Θέλω να πω ότι μπορεί να υπάρχουν άλλα πρόσωπα κτλ. Αλλά υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ανησυχεί, φοβάται. Σου λέει μολύνεται πολύ η περιοχή. Έχω δει και κάτι φωτογραφίες που δεν είναι πολύ ευχάριστες, εν πάση περιπτώσει. Αλλά θέλω να πω, αυτός ο κόσμος τι είναι. Και εσείς τα δίκια σας. Ο κόσμος και οι άλλοι τα δίκια τους. Έχει παραπληροφορηθεί. Και γι' αυτό το λόγο καλούμε τους πάντες, μα τους πάντες, να έρθουν να το δουν με τα μάτια σας. Καλά είπατε, φωτογραφίες. Ναι. Ξέρετε καλά ότι τις φωτογραφίες μπορούν να σας στείλουν όπως θέλετε. Δημοσιογράφος είστε. Ναι, μπορείς να το κάνεις όπως θες. Να έρθει όλη η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη να το δει με τα μάτια της. Και αν δουν τις φωτογραφίες που μου λέτε, εγώ θα αυτοκινητοποιήσω. Τώρα, θα σταματήσει η τελευταία ερώτηση. Αν σταματήσει η επένδυση, τι θα σημάνει για τους εργαζόμενους, για πόσες απώλειες μιλάμε θέσεων. Μιλάμε για 2.000 θέσεις εργασίας άμεσα, 3.000 θέσεις εργασίας έμεσα και μια περιοχή που αυτή τη στιγμή ζούσε αξιοπρεπέστατα και έδινε τους φόρους, δεν θα υπάρχει ούτε ευρώ. Καλημερίζουμε κύριε Χατζή. Για πολιτικές σκοπιμότητες. Θα έχουμε έτσι κι αλλιώς εξελίξεις σήμερα σημαντικές και τις επαφές του Υπουργού. Ελπίζω να τον δείτε κι εσείς για να δούμε πού θα αναφτιαχθεί και το κλίμα, να αλλάξει τα πράγματα. Καλημέρα σας. Σας καλημερίζουμε προς το παρόν. Να είστε καλά, καλημέρα. Να είστε καλά. Ας ελπίσουμε ότι και από τη συνάντηση και από τις ενέργειες. Ναι, να αλλάξει λίγο το κλίμα γιατί δεν κατάσταση τώρα αυτή.